Κοίτα, μάλιστα. Είμαι ο TMS Γαβαλάς και είμαι ο ψυχολόγος της Τρίχας. Εμένα νύχτα οι τρίχες μου μιλάνε. Μου λένε πότε είναι καλά, πότε δεν είναι, πώς περάσαν την προηγούμενη νύχτα, τις ανησυχίες που έχουν, πότε θέλουν να κουρευτούν, πότε θέλουν να μακρύνουν, πότε θέλουν να είναι ήρεμες, πότε δεν είναι ήρεμες, πότε είναι ανήσυχες. Και στην τελική έρχομαι εδώ και τις δικές τρίχες να δω τι θα μου πούνε. Εντάξει. Θέλει. Να περάσει παρακαλώ ο ψυχολόγος της Τρίχας. TMS Γαβαλάς. TMS Γαβαλάς. Πώς θα σε λέω εγώ, TMS Γαβαλά θα σε λέω. TMS Γαβαλάς. TMS. TMS θα σε φωνάζω, ας πούμε. Εγώ είμαι ψυχολόγος Τρίχας. Ναι, αλλά εγώ όταν θέλω να σου πω τον λόγο θα σου λέω. TMS. Μάλιστα. Τι κάνεις TMS, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Είσαι κομωτής. Είμαι κομωτής, συγχρόνως και ψυχολόγος. Της Τρίχας. Πώς λέμε δηλαδή ψυχολόγος μηχανικός, εσύ είσαι ψυχολόγος κομωτής. Μπράβο. Okay. Ωραία, συνεννοηθήκαμε. Όταν λες ο ψυχολόγος της Τρίχας, TMS, τι εννοείς? Ψυχολόγος. Μπορώ την Τρίχα να μιλήσω μαζί της. Εγώ μιλάω με την Τρίχα, δεν μιλάω με τον άνθρωπο. Okay. Βλέποντας την Τρίχα, καταλαβαίνω τα υπόλοιπα. Πότε η Τρίχα μπορεί να είναι καλά, πότε να, είναι, να μην είναι... Η ψυχολογία της Τρίχας ευθυγραμμίζεται με την ψυχολογία του ανθρώπου που φέρει την Τρίχα. Σαφώς. Αλλά εγώ επικοινωνώ με την Τρίχα, όχι με τον άνθρωπο. Ένα λεπτό. Όταν εσύ αντιληφθείς κόπωση στην Τρίχα ή κατάθλιψη στην Τρίχα ή ευαισθητοποίηση στην Τρίχα ή σημάδια γενικότερης θλίψης ή δεν ξέρω, ας πούμε, ίσως αγχούς. Το καταλαβαίνω. Ένα λεπτό. Περίμενε, φίλε. Αυτά συμβαίνουν στην Τρίχα. Ναι. Στο κεφάλι που φέρει την Τρίχα, συμβαίνουν αντίστοιχα αυτά τα πράγματα. Βέβαια, γιατί... Ή η Τρίχα είναι άλλη προσωπικότητα όχι, όχι. Και ο άνθρωπος που τη φέρει είναι άλλο. Η Τρίχα είναι ζωντανός οργανισμός. Δεν είναι ένας ψεύτικος. Ο κάθε ζωντανός οργανισμός έχει κάποιες ανάγκες. Εγώ καταλαβαίνω λοιπόν, μου λέει η Τρίχα, εάν πέρασε καλά χτες το βράδυ, αν δεν άρα πέρασε εσύ, καλά. Εσύ λοιπόν βλέπεις την Τρίχα και καταλαβαίνεις ο άνθρωπος πώς είναι. Με την Τρίχα επικοινωνώ. Η Τρίχα μου μιλάει. Δεν μου μιλάει ο άνθρωπος. Δηλαδή τώρα εσύ όποιος βλέπεις εδώ μέσα από τις τρίχες... Βέβαια, με την κάθε άνθρωπο θα δω την τρίχα και ως πω τι είναι. Όπως βλέπετε δικιά σου τρίχα. Πώς είναι η δικιά μου τρίχα? Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν έχει ισορροπία. Βουλωμένο γράμμα διαβάζει. Το βρήκε, ναι, ναι. Για πες. Λοιπόν, δηλαδή βλέπεις ότι δεν είμαι καλά τώρα με αυτό το... Μα τρίχα. Ποτέ δεν ήσουν καλά, όχι μόνο τώρα. Okay. Παιδιά, είναι πολύ καλό ψυχολόγος της τρίχας. Τα βρήκες όλα. Μάγος, και επειδή η τρίχα που δεν είναι καλά, έχω πάντα μαζί μου αγιανόλαιο. Α, μάλιστα. Να σε ρωτήσω είναι... κάτι τώρα. Δεν με ενδιαφέρει τι έχεις μαζί σου. Με ενδιαφέρει με την τρίχα, λοιπόν, εσύ. Τι κάνεις, δηλαδή. Βλέπεις μια γυναίκα, έτσι, με την οποία θες να μιλήσεις, θες να γνωριστείς. Μπορεί να δεις την τρίχα της και να πεις με αυτήν εδώ, εγώ δεν θέλω κάτι, γιατί ενώ σε αρέσει η γυναίκα. Με φωνάζει η τρίχα. Η τρίχα με φωνάζει. Α, η τρίχα σε φωνάζει. Τώρα η τρίχα μου μιλάει εμένα, όχι εσύ. Και τι σου λέει η τρίχα μου? Ότι δεν είναι καλά, την ήρθε να στα δώσει. Εκπέμπει έσω έτσι η τρίχα μου ναι, αυτή τη στιγμή. Ναι. Τι λες ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή η τρίχα μου τραβάει ζόρι μεγάλο. Πολύ. Πάρα πολύ. Και τι μπορώ να κάνω εγώ για την τρίχα μου για να... Να την ηρεμήσεις λιγάκι. Την ηρεμήσεις. Υπάρχει τρόπος που ηρεμήσεις τις τρίχες. Για όλα υπάρχει τρόπος. Αρκεί να θέλουμε. Τι λες ρε φίλε. Αυτό. Να στατώνει η τρίχα. Τι αναστατώνεται, αφού μόνο έτσι ηρεμεί. Δεν θέλει. Δεν θέλει τρίχα, αφού μου το ζητάει η ίδια τρίχα μου. Όχι, δεν το ζητάει. Χρόνια πρέπει τώρα. Λοιπόν να βρούμε πώς θα μου η τρίχα αυτή τη στιγμή που τη βλέπεις εσύ που είναι έτσι, είναι γιατί δεν έχω κάνει αυτά που πρέπει για να αισθανθεί καλύτερα. Γιατί δεν τα κάνεις. Γι' αυτό είναι ψυχολόγος εδώ. Ας βρω τον τρόπο να μην ταλαιπωρεί. Βέβαια. Αποκλείεται. Η τρίχα τώρα, έτσι που τη βλέπω εγώ, μου ζητάει βοήθεια. Να κάνεις τι δηλαδή. Να την ηρεμήσω έτσι τα μαλλιά σου. Ναι. Τι γιατί πρέπει να είναι ήρεμα τα μαλλιά των ανθρώπων? Γενικά πρέπει να υπάρχει ηρεμία. Υπάρχει ωραία πράγμα να είναι ήρεμος ο άνθρωπος και έτσι τα μαλλιά. Δεν μπορώ εγώ την πολύ ηρεμία, φίλε. Τρελαίνω με την πολύ ηρεμία. Δεν θέλω την πολύ ηρεμία. Δεν είμαι της ηρεμίας άνθρωπος. Τι είσαι, σε εντασίες? Δεν θέλω την πολύ ηρεμία. Δεν θέλω την πολύ ηρεμία. Είμαι νευρικής κατασκευής άνθρωπος. Λοιπόν. Τώρα. Μοντέλο είναι. Έχουμε μια κουπελιά. Ναι. Να σου δείξουμε ένα τέτοιο. Πώς ηρεμεί την τρίχα.